ένα ποίημα, λέει, με αγάπη. Δευτέρα δεν δουλεύω, την Τρίτη απεργώ, Τετάρτη είναι χάλια, Πέμπτη δεν μπορώ, την Παρασκευή και Σάββατο να μην ξεκουραστώ. Μια κυρία εκεί μου μένει να πάρω ένα ρεπό. Ωραία τα λέει. Δεν τα λέει καθόλου ωραία, Σοφία, να τα αφήσουμε αυτά, γιατί στο τέλος μας πάρει ο διάλογος μέχρι και ο Αλέξης. Παρακαλώ. Δεν ακούω τέτοια δουλειά. Πες μας τι ζώδιο είναι το αφεντικό σου, να σου πούμε τα καλά και τα άσχημά του. Αχ, πάμε να το πεις αυτό. Εγώ καιρός. Πάμε στα καλά. Τα θετικά. Σοβαρός, υπεύθυνος. Ναι. Τα αρνητικά. Οπα. Έχει και τέτοια. Βεβαίως, κρύος και αυστηρός. Όχι. Ναι, δεν μπορούμε να δεν πάμε θερμός. Εγώ δεν ήρθαμε να κάνουμε καλαμπαλίκι. Ακριβώς. Ήρθαμε να δουλέψουμε. Σωστά. Τι πρέπει να κάνετε. Ακριβώς. Αφοσιώσου στη δουλειά έτσι. Και θα τον έχεις του χεριού σου. Έτσι. Α, έτσι. Δουλειά. Έτσι. Δουλειά πάνω απ' όλα. Να δουλεύουμε, παρακαλώ, εδώ μέσα. Τι συμβαίνει. Παιδιά, έχω αγγελία. Τι αγγελία. Αγγελία, παιδιά, ψάχνουμε. Τι σημαίνει. Η Ναταλία Γερμανού ψάχνει γαμπρό. Έλα ρε. Παιδιά, το δήλωσε η ίδια. Ναι. Θέλω 70χρονο συνταξιούχο επιχειρηματία. Τραβήξου πιο πέρα. Για συνέχεια. Το ψάχνει η ίδια, παιδιά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της προχθές. Είπε ότι θέλει να γνωρίσει έναν γνωστό, ας είναι τέλος πάντων, να είναι συνταξιούχος, επιχειρηματίας. Μάλιστα. Δεν θέλει πλέον νεαρούς, λέει. Μάλιστα. Ψάχνουν, λέει, 70χρονους συνταξιούχους επιχειρηματίας. Ναι, δηλαδή, φύγαμε από τα. Από τους. Ναι. Φύγαμε από τα μεευτήρια. Ναι, σωστά. Και πάμε προς μνήμα. Μεριά. Ρε στην Ναταλία, δηλαδή. Κάπου στη μέση. Δεν γίνεται. Μάστε. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο. Τι συμβαίνει. Πάλι τα ίδια. Αχ, Παναγία μου. Καίγεσαι, ρε. Τι συμβαίνει. Ξανακάηκα, Μιχάλη μου. Γιατί. Γιατί ξαναβάζει φωτιές η Ελληνίδα τραγουδίστρια στο Instagram. Πάλι το κάψα. Η Ελένη Χατζίδου, παιδιά. Στο διάλογο να τη πει, να σου πω γιατί. Τι. Καλά, εχθές δεν πήρε φωτιά γιατί έβρεχε. Ναι, σωστά. Έβγαλε λίγο καπνό το Instagram, αλλά επειδή έβρεχε. κάθε πουλί βάζει φωτιές. Έλα τώρα. Μαγική. Πίστευτη αγγελία, παιδιά, μπήκε σε αγγελία. Ναι. Απατημένου συζύγου σε ελληνικό site. Ο άνδρας μέσω της αγγελίας βάζει προς πώληση το αυτοκίνητο επειδή χώρισε με τη γυναίκα του. Ναι. Και εκτός από τα χαρακτηριστικά του γιοταχή, ο ίδιος έχει ανεβάσει και ένα ποίημα. Α, τι. Το ποίημα πάντως έχει γίνει viral στα social media, η αγγελία μαζί με το ποίημα. Ναι. Πολείται Mercedes Avant-Garde Full Extra σε άριστη κατάσταση λόγω διάλυσης νοικοκυριού. Και αρχίζει το ποίημα. Μερσέντα ήθελα εγώ για την κυρά να έχω. Όμορφα για να κάθεται καθώς εγώ δουλεύω. Με τσάρκες έκανε. Μα τσάρκες έκανε αυτή μονάχη στην Αθήνα και κουβαλήσε σπίτι μας και τα περνούσε φίνα. Το GPS δεν ήξερε φωτιές πως θα τις βάλει και να που την ξεμπρόστιασε και έφερε τζιζάλι. Δώρο της έκανα τον μπρελόκ, αυτή να με θυμάται και για να δει πως μοναχή απόψε θα κοιμάται. Πολλές τις μέρες μας θαρούν πως τα έχουνε με βλάκες, μα αυτό δεν είναι σίγουρο, χάθηκαν και οι μαλάκες. Πολύ ωραία. Το αμάξι, λέει, θα είναι έτοιμο μετά την 1η Μάη, να το χαρώ λίγο κι εγώ προτού του πω bye bye. Διαθέσιμο μετά την 1η Μαγιά, ευχαριστώ θερμά για την κατανόησή σας. Τι ωραία. Δεν σε κατανοούμε, αγαπητέ, με τίποτα δεν σε κατανοούμε. Δεν σε κατανοούμε, αγαπημένα. Το έκανες που το έκανες, γιατί το δημοσιεύεις δηλαδή. Μαρία Κορινθίου, ενοχλούσε που είχα μεγάλο ποπό. Μαρία μου, όχι, αυτό δεν ενοχλεί. Δηλαδή. Ενοχλεί το πολύ και μεγάλο ταλέντο, Μαρία. Αυτό. Έχεις δίκιο. Έτσι. Λοιπόν, άλλο. Σοκ! Ελληνίδα ηθοποιός παραλίγο να λιποθυμήσει όταν η ζυγαριά της έδειξε 169 κιλά. 169 κιλά και ηθοποιός. Παιδιά, αυτό θέλει. Αν βγει στο θέατρο, θέλει ειδική ενίσχυση το stage. Αυτό σκέφτηκες εσύ τώρα. Δεν το λέω stage. Το όνομα. Θέλει μπουτέλια από κάτω. Δεν λέω το όνομα. Θέλει πλάνκς. Νερά, να είναι το stage απάνω και να μην βουλιάζει. Ελάτε τώρα. Ο ήχος της Αθήνας. Άλλη μία. Μήπως είναι καφές που βράζει. Δεν είναι καφές που βράζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενη γραμμή. Είναι παράσιτο. Όχι, δεν είναι παράσιτο. Ευχαριστώ πολύ. Το σκουπάκι που όχι, καθαρίζουμε. Δεν είναι το σκουπάκι, όχι. Έχει να κάνει με βρόση. Ναι. δεν είναι φαγητό ακριβώς. Ρε παιδί μου, ετοιμάζουμε κάτι. Ωραία. Και μετά θέλουμε να βάλουμε σε αυτό το κάτι και αυτό. Τώρα τα πες όλα. Ναι, μην μπεδεύω, είναι δεύτερο. Θα μας βρίζουν. Ναι, καλημέρα. Είναι το σπρέι της αντιγής που βάζουμε από πάνω. Ναι, ναι.
Μια διαφορετική version του Airbnb σκέφτηκε ένα ζευγάρι. Ο Πετρί και η Μίνα δημιούργησαν την ηλεκτρονική πλατφόρμα Naturist BNB, η οποία ουσιαστικά είναι το Airbnb των γυμνιστών. Των γυμνιστών. Συγκεκριμένα το ζευγάρι πριν δημιουργήσει αυτή την πλατφόρμα αγανακτούσε να βρει σπίτι για γυμνιστές και έτσι αποφάσισε να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη δημιουργώντας αυτό το Naturist BNB. Ο ιστότοπος λειτουργεί μόλις εδώ και 2 μήνες και έχουν ήδη βρεθεί σπίτια για γυμνιστές σε Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία, Καναδά και Ελλάδα. Οπα! Και στην Ελλάδα. Η ιστοσελίδα μάλιστα έχει θέσει κάποιους κανόνες. Συγκεκριμένα οι επισκέπτες θα πρέπει να κάθονται πάνω σε μια πετσέτα όσο είναι γυμνή. Ενώ ένας άλλος κανόνας του Naturist BNB είναι ότι συμβουλεύει τους γυμνιστές να κοιτάζονται μόνο στα μάτια. Καθώς οι χώροι δεν προορίζονται για σεξ, αλλά για όσους απολαμβάνουν να κυκλοφορούν γυμνοί. Σου λέει να πας να είσαι γύμνος, να χαλαρώσεις. Πού το πάμε, πού το φέρνουμε. Μην αρχίσεις τον ντύου, είσαι καλύτερα να είσαι χράπα, χρούπα. Ναι, σωστά. Εντάξει ρε παιδιά, όμως αυτό κρεμάμενος. Δεν το ελέγχεις. Η έκπληξη βέβαια είναι πως το Naturist BNB έχει έρθει και στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μεσσηνία. Στη Μεσσηνία, στη Μεσσηνία και στην Κεφαλονιά, όπου προσφέρονται πανέμορφες βίλες κατάλληλες για γυμνιστές. Εκεί μπορείς απομακρυσμένα, ναι, στο βουνό, σε μια πλαγιά. Εκεί άμα είναι απομακρυσμένα και δεν σε βλέπει κανείς. Το βγάζεις. Το βγάζεις. Ποιο? Εντάξει, τον εσωτερικό σου κόσμο. Τον αφήνεις να κρέμεται και να λιάσεται. Και πόσα άτομα ρε παιδιά. Δεν είναι άτομα. Ενώ άτομα είναι. Αλλά θα το διαιρέσει δια του 3. Διατροπή σε αυτή την εκπομπή. Τζάμπα! Δώσε μου τη γραμμή 9. Γραμμή 9. Παρακαλώ. Ελισάβετ. Ελάτε, Ελισάβετ, εσεί είστε. Ελισάβετ, καλώς ήρθατε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πόσο κάνει 50-40. 10. Τέλεια. Ποιο είναι το σήμα του Παναθηναϊκού? Το τριφύλι. Βεβαίως. Και το τελευταίο, τι χρώμα έχει, ποια είναι τα χρώματα της ελληνικής σημαίας, παρακαλώ. Εννοείται λευκό και μπλε. Καλά, άσπρο και γαλάζιο είναι, αλλά εντάξει, θα το δεχτούμε. Δεν είναι και η χρωματοψία που πέφτει καμιά φορά, αλλά δεν πειράζει. Θέλετε να σας κάνω προσφορές ή είσαστε μόνο για φάκελο και τίποτα άλλο? Θα έλεγα το φάκελο. Αλλά άμα με πείσετε. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με ένα κολλιέ Σβαρόφσκι αξίας 100 ευρώ. Ένα αυτό. Προσθέσω σε αυτό από την Greco Strom, σας παρακαλώ, κορυφαία, θα την έχετε ακούσει, κορυφαία ελληνική εταιρεία στρωμάτων, μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ. Και επίσης, να σας δώσω. Θα προτιμούσα το φάκελο. Θέλετε να πάτε στην Τίνο, στο Aeolus Bay Hotel. Τρελό, δίκλινο δωμάτιο και πρωινό για 2 άτομα. Αν θέλετε και 3, δεν έχω πρόβλημα. Ακούγεται ενδιαφέρον. Σας παρακαλώ. Ναι, ναι, θα πάτε, θα προσκυνήσετε κιόλας. Θα σου προσθέσω και τα εισιτήρια να πας και να έρθεις με το καράβι, με τα fast ferries και 100 ευρώ μετρητά. Να. Wow, τι έγινε, παιδιά! Θέλω να είναι ευχαριστημένοι. Λέω να τα πάρω. Οκ. Okay. Σας ενδιαφέρει να δούμε και το φάκελο? Πρέπει να τον δούμε το φάκελο. Το δείχνω. Πώς έχει μέσα το Ρενό Κλείο. Αποκλείεται. Όχι. Είναι 4η φορά που δεν το καταφέρνετε. Τι θέλω μωρέ και μιλάω. Δεν πειράζει, μη δυστυχήσουμε. Μη δυστυχήσουμε, πήρες μεγάλα δώρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, πολύ. Δεν πειράζει. Συνεχίζεις και με αγαπάς. Εννοείται, κάθε πρωί σας ακούω. Να είσαι καλά. Μείνε στη γραμμή, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.